Κύριε Μπατιέλο, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σε όλους και σε εσάς και στους ακροατές μας. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, καλά εδώ. Προετοιμαζόμαστε για την ανάγκη μεγάλων αγωνιστικών κινητοποιήσεων, δυστυχώς σε όλα τα μέτωπα. Mm-hmm. Ευτυχώς θα γίνει κινητοποίηση, δυστυχώς γιατί είναι πολλά τα μέτωπα και τα μεγάλα λαϊκά προβλήματα που οξύνονται. Και εκτιμάμε ότι πρέπει να σκουμποθούμε όλοι, το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, αυταπασχολούμενοι, νεολαία, απέναντι και στα νομοσχέδια που έρχονται, αλλά και στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί για να διεκδικήσουμε ουσιαστική ανακούφιση των πολλών. Κυρία Μπατιέλο, κυρία Μπατιέλο, το τελευταίο διάστημα, καλός ή κακός, κακός κατά την άποψή μου, η εσωτερική πολιτική επικαιρότητα έχει γίνει μονοθεματική για ένα θέμα που αφορά, βέβαια, είναι θέμα ισότητας, μια κοινωνική ομάδα. Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα ζητήματα. Σήμερα λοιπόν ήρθε μια δημοσκόπηση από την Opinion Pulse που έρχεται να μας δείξει το εξής, ότι το 60% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η ακρίβεια είναι σοβαρό θέμα και δεν έχει γίνει σωστή δουλειά από την κυβέρνηση. Το 33% υπάρχει το θέμα της οικονομίας της ανάπτυξης, το 25% εγκληματικότητα, το 18% η κατάσταση στο εθνικό σύστημα υγείας, το 13% η ανεργία. Είναι θέματα τα οποία δεν τα αγγίζουμε για κάποιο λόγο. Και θέλω λίγο μαζί σας να κάτσουμε να τα δούμε και να ξεκινήσουμε από το πρώτο, ακρίβεια. Αγγίζει τους αγγίζει τους πάντες, αλλά απ' την άλλη βλέπετε ότι στη δημοσκοπήση ο κ. Μητσοτάκης είναι πρώτος και η Νέα Δημοκρατία μακράν από όλους τους υπολείπους. Τι συμβαίνει, κύριε Αμπατιέλο, κατά την άποψη του κόμματός σας? Εντάξει, το θέμα το πώς μπορεί να αποτυπώνεται μια λαϊκή δυσαρέσκεια σε μια δημοσκόπηση ή ακόμα και σε μια εκλογική μάχη, η επόμενη είναι των ευρωεκλογών και που έχει πολύ μεγάλη σημασία ακόμα για το θέμα της ακρίβειας να γίνει κριτήριο η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιούν σταθερά όλες οι κυβερνήσεις και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τις διαμορφώνουν κιόλας εκεί και πώς υλοποιούν για την ενέργεια, για την υγεία, για όλα αυτά. Το πώς όμως αποτυπώνεται η σκέψη, η συνείδηση του κόσμου, δεν μπορεί να κρύψει ότι ο κόσμος αγκομαχά. Mm-hmm. Αγκομαχά, άσχετα αν σε αυτή τη φάση μπορεί να επιλέγει το μικρότερο κακό ή να μην μας έρθουν χειρότερα, δηλαδή να είναι σαν κριτήριο. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να φωτίσουμε ότι πρέπει να συγκρουστούμε. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος αναμονής. Δηλαδή έχει στερέψει κάθε δυνατότητα της λαϊκής οικογένειας να τα βγάζει πέρα. Είναι φανερό ότι ακόμα και τα μέτρα ασπιρίνες που ανακοινώνονται, όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, δεν κάνουν τίποτα στο πραγματικό εισόδημα. Μιλάμε για τεράστια μείωση, το βλέπει ο κάθε άνθρωπος στην καθημερινότητά του. Βλέποντας τον πυρήνα, δηλαδή. Δείτε το εμπόριο, έτσι, τα μεγάλες αλυσίδες, τα σούπερ μάρκετ κλπ. Πάλι τεράστια καταγραφή αυξήσεων. Κερδών. Κερδών και νυχτών και προφόρων και μεταφόρων και μερισμάτων κλπ. Θα περίμενε κανείς, αφού ο μισθός των περισσότερων τελειώνει στις 10 του μήνα και είναι πολύ μεγάλη δυσκολία, και αυτές οι εταιρείες να είχαν ένα πρόβλημα. Και όμως δεν έχουν. Και αυτό λύνουν τελικά και τα καλάθια και τα πάση. Να μην πέσει η κερδοφορία, πληρώνοντας με τα λεφτά όλων μας, που μαζεύουν με τη φορολογία, να μην πέσει η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό ισχύει στα πάντα. Ισχύει και στις εταιρείες της ενέργειας, ισχύει στα καύσιμα, ισχύει παντού. Ναι, αλλά εσείς λέτε η πολιτική της κυβέρνησης είναι να μην πέσει η κερδοφορία. Απ' την άλλη, βγαίνει η κυβέρνηση και λέει: έχω αυξήσει τους ελέγχους. Σήμερα κάπου διάβαζα ότι δόθηκαν 44 εκατομμύρια πρόστιμα σε ελέγχους που έγιναν σε επιχειρήσεις που δεν τηρούσαν τους κανόνες. Είναι το ανέκδοτο των τελευταίων ημερών. Που, αν κοιτάξουμε σε αντιπαραβολή και την κερδοφορία των δις και των πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων, καταλαβαίνετε ότι αυτά δεν είναι ούτε παρονυχίδες. Μπροστά σε αυτά, όχι που κερδίζουν γενικά, μπροστά στα μεγάλα ποσά που έρχονται να επιδοτηθούν από τον ίδιο το κράτος. Δηλαδή, δείτε, πρόσφατα έγινε και σημαντικές κινητοποιήσεις, απασχολεί και πάρα πολλούς αυτοαπασχολούμενους, εμπόρους, βιοτέχνες, επιστήμονες, το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης για αυτούς. Που θυμάστε, το είχαμε ξανασυζητήσει στην εκπομπή σας, ποιος θέλει, φταίνει η συγκεκριμένη που δεν μαζεύει λεφτά το κράτος και δεν μπορεί να τα δίνει με την υγεία, την παιδεία, ναι, κοινικά. Αλλά δώσαν, αν μου επιτρέπετε εδώ, κύριε Αμπατιέλο, ναι. Αν μου επιτρέπετε, για τη ροή της συζήτησης. Είχε δώσει στοιχεία η κυβέρνηση και λέει, να, με βάση τα όσα δηλώσαν στις φορολογικές δηλώσεις, δεν μπορεί ένας να έχει
να είναι ιδιοκτήτης μηχανουργείου ή συνεργείου αυτοκινήτων και να δηλώνει 7.000 εισόδημα ετησίως. Ναι. Ένα παράδειγμα. Και πολλά ακόμα επιχειρήματα έπεσαν εκείνη την περίοδο στο τραπέζι. Το ζήτημα είναι ότι το πόσα δεν παίρνει από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και κάθεται και βάζει τώρα στο φακό το μεγεθυντικό έναν άνθρωπο που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, το πώς ματώνει ταυτόχρονα και τους μισθωτούς, έτσι. Και το πόσα δεν παίρνει από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και φορολογικά και αλλιώς, αυτό προφανώς δεν πρέπει να το συζητάει κανένας ούτε να το βλέπει. Πόσες φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις κλπ. Έχουν. Δηλαδή, δείτε το παράδειγμα της πρότασης που κάνει το ΚΚΕ. Και το βάζουμε εμείς θέμα να το παλέψει και ο κόσμος, δηλαδή και μέσα στο κίνημα, φορείς, μαζικοί. Αν ήθελε έστω και σε ένα βαθμό να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την ακρίβεια, θα είχε δεχτεί τις προτάσεις που έχει καταθέσει το κόμμα μας στη Βουλή επαναφορά συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αυξήσεων στους μισθούς. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ προς αυξημένο για κάθε παιδί. Κατάργηση ειδικών φορών κατανάλωσης στο ρεύμα, στα καύσιμα, του χρηματιστηρίου ενέργειας που δείχνει, που το έθεσε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πώς υπάρχει μια συνέχεια σε αυτή την πολιτική, πλαφών στην τιμή του ρεύματος. Πού είναι οι απαντήσεις για όλα αυτά? Στον αντίποδα, κάποια μέτρα κοροϊδίας, λέμε εμείς, μέσα σε αυτά και η προπαγανδιστική προσπάθεια και με αυτά που είπατε, τα πρόστιμα και άλλα, για να κάτσει στην άκρη ο λαός, να υπομένει, να περιμένει, πως αυτή, χωρίς να αντιμετωπίζω τις αιτίες αυτής της πολιτικής, θα υπάρχει αλλαγή. Αυτό πρέπει να το ξεχάσουμε όλοι μας και πρέπει πραγματικά να ξεσηκωθούμε και να τους δώσουμε μήνυμα. Και στον δρόμο, λέω, και εκλογικά και παντού. Μάλιστα. Βέβαια, στο θέμα της ακρίβειας, θέλω να μείνω λίγο σε αυτό, γιατί ξέρετε είναι πολύ σημαντικό. Λέει η κυβέρνηση λοιπόν ότι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά η ακρίβεια αυτή είναι εισαγόμενη, παιδιά. Έχουμε τον πόλεμο, έχουμε τώρα στο Σουέζ και στην Ερυθρά Θάλασσα τα προβλήματα, άρα δυστυχώς ακριβένουν κάποια πράγματα. Ναι, εδώ, τι η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν παράγοντες διεθνείς που επιδρούν στην άνοδο των τιμών και ειδικά σε συγκεκριμένα προϊόντα, όπως είπατε, αλλά πάει πολύ να κρυφτεί η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης πίσω από αυτό, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα στην πολιτική μέσα στη χώρα εδώ. Δηλαδή, εντάξει, και στο σύστημα που υπηρετείται, και καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για την οικονομία της αγοράς. Μιλάμε για καπιταλισμό, δηλαδή, για να τα λέμε και απλά τα πράγματα, που είναι σε όλο τον κόσμο. Για να δούμε ορισμένες από αυτές τις επιλογές. Εντάξει, οι μονοπωλιακές πρακτικές που ανεβάζουν τις τιμές είναι τέτοιο χαρακτηριστικό. Άμα πούμε κάτι γι' αυτό στην κυβέρνηση, θα πέσουν να μας φάνε. Είναι με τη μονοπωλιακό καπιταλισμό, ότι τον στηρίζουν, όπως θέλουν το λένε, άλλος νεοφιλελεύθερο, άλλος αλλιώς, αλλά είναι αυτό που ζούμε σήμερα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, το ότι, παράδειγμα, η εξωστρέφεια της χώρας, ειδικά και μέσω του τουρισμού, αλλά όχι μόνο, και η σχέση με την ενιαία αγορά της Ευρώπης, χωρίς να έχουμε τους ίδιους μισθούς, που διαμορφώνει τιμές στην Ελλάδα για τους εργαζόμενους, τους Έλληνες, με τους μισθούς της Ελλάδας, στις τιμές που έρχονται οι τουρίστες ή όλοι όσοι έχουν σχέση με τις εξαγωγές, δεν είναι πολιτική αυτή της κυβέρνησης εντός της χώρας μας. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως. Το ότι, για παράδειγμα, τρίτο παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό, πράσινη μετάβαση και ενέργεια. Και η κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΦΑΣΟΚ πίνουν νερό σε αυτή την πολιτική τη συγκεκριμένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βέβαια και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε γενικότερο βαθμό, στην ανάγκη εδώ πέρα να κλείσουμε τους λιγνίτες. Ήδη έχει αλλάξει το μείγμα το ενεργειακό της χώρας με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάνω από 50%. Και όλα αυτά και επιδοτούμενα από το κράτος, το ξαναβάζω αστερίσκο, δηλαδή από τα λεφτά των φορολογουμένων και από τη φορολογία τη βαριά που έχουμε όλοι, από αυτά τα λεφτά επιδοτούνται και στους λογαριασμούς του ρεύματος. Όλοι βλέπουμε το κουτάκι στα δεξιά που λέει πόσα δόθηκαν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και την ίδια στιγμή, λόγω και του πολέμου βεβαίως και της αλλαγής των τιμών με το φυσικό αέριο της Ρωσίας κλπ. Και όλων αυτών των ανταγωνισμών, πανάκριβο. Αυτό δεν είναι πολιτική συγκεκριμένη κυβερνήσεων στη χώρα μας που έχουν υπηρετήσει σε αυτή τη σκοπιά? Και άλλα παραδείγματα μπορούμε να πούμε, να σας πω και ένα τελευταίο, τα πλεονάσματα. Αναπτυξιακή προοπτική, πώς το λέει η κυβέρνηση. Είπε ότι έχει πλεονάσματα και επιχαίρεται γι' αυτό, διότι
Λέει η κυβέρνηση ότι εγώ έχω καταφέρει να έχω πλεονάσματα και να τα μοιράζω στους αδυνάμους. Ναι, και πάνω σε αυτό χτίζει και την επενδυτική βαθμίδα που θα έπρεπε όλοι να πανηγυρίζουμε κλπ. Τι είναι αυτά τα πλεονάσματα? Αυτά τα πλεονάσματα είναι ένα αποτέλεσμα αύξηση των φόρων. Βλέπετε πόσα δις παραπάνω φόρους προέβλεψε ο προϋπολογισμός ο τελευταίος και έσοδα από το ΦΠΑ, την ώρα που ακρίβεια καλπάζει, είπαμε και πριν. Για τα ίδια επιχαίρουνε, βλέπετε, για τα ματωμένα, όπως τα έχουμε χαρακτηρίσει εμείς και όλος ο ελληνικός πλεονάσματα, και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για το μαξιλαράκι, και έγινε και στοιχείο αντιπαράθεση και με τη Νέα Αριστερά για το ποιος εκπροσωπεί καλύτερα αυτά όλα που είναι μέσα στις αιτίες της ακρίβειας που ζει ο καθένας, δεν μας τα κάνανε απ' έξω. Αυτά ήταν επιλογές ένα προς ένα των κυβερνήσεων που έχουν περάσει από εδώ. Γι' αυτό και το λέμε, τα επιχειρήματα αυτά έχουν εξοφλήσει. Εντάξει, να το πει στον πρώτο μήνα του πολέμου στην Ουκρανία, εντάξει, το δεύτερο, τον τρίτο, τον πέμπτο. Τώρα βλέπουμε τη Γερμανία να είναι σε ύφεση, έτσι, την οικονομία της ατμομηχανής, έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με απρόβλεπτες συνέπειες και για την Ελλάδα. Βλέπουμε να αναθεωρούνται και οι προβλέψεις ανάπτυξης στη χώρα μας και από την Τράπεζα της Ελλάδας. Έρχεται το Σύμφωνο Σταθερότητας, επανέρχεται η πιο αυστηρή όρη του Συμφώνου Σταθερότητας και όπως βλέπουμε από το μόνο που δίνουν μια ανέχεια, δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε, είναι να μην υπολογίζονται οι δαπάνες για τον πολεμικό εξοπλισμό. Ναι, αυτό ήταν. Αυτό το πήρε η κυβέρνηση, το κατάφερε. Ναι, σε αυτό ήταν. Δηλαδή από όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα και που αφορούν τον κόσμο, η μόνη ανέχεια ήταν αυτή. Να μην υπολογίζονται στο χρέος της, στην πορεία αυτή. Γιατί πέρα από όλα τα άλλα, προετοιμάζονται και για ένταση των πολεμικών συγκρούσεων και για ένα νέο ράλι πολεμικών εξοπλισμών, που δεν είναι για την άμυνα της χώρας, προετοιμάζονται να στείλουν φρεγάτα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στην Ερυθρά Θάλασσα και στη Διόρυγα του Σουέζ. Βλέπετε, τα σύνορα της χώρας έχουν επεκταθεί πολύ περισσότερο, κυρίως με τα σύνορα όπως τα βλέπουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι εφοπλιστές της χώρας εκεί που θέλουν να έχουν ασφάλεια, οι ενεργειακοί ελληνικές εταιρείες, οι κατασκευαστικές εταιρείες, που βλέπουν τον πόλεμο κάποιοι και τρίβουν τα χέρια τους γιατί θα πέσουν με τα μούτρα πάνω στην ανοικοδόμηση των περιοχών με πάρα πολύ χρήμα κλπ. Αυτή είναι τελικά η πιο ολοκληρωμένη, κάπως όσο μπορούμε να επιδώσουμε, εικόνα που δίνει και πολλά στοιχεία στον ελληνικό λαό και τις πολιτικές του επιλογές να δει και κυρίως να μην έχει καμία εμπιστοσύνη σε αυτά που ακούει και σε αυτά που έτσι του τάζουν τα υπόλοιπα κόμματα. Κύριε Αμπατιέλο, θέλω έτσι στα γρήγορα, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος και τρέχει, ναι, να μείνουμε λίγο στο θέμα της εγκληματικότητας, η οποία δυστυχώς το τελευταίο διάστημα έχει μια αύξηση και έχει διάφορες μορφές, από το να ανήλικοι να κάνουν bullying σε ανηλίκους, να τους χτυπούν, να τους κλέβουν, να υπάρχουν γενικοκτονίες, να υπάρχει μαφία που να σκοτώνει γνωστά ονόματα, να έχουμε βία στα γήπεδα. Όλα αυτά δημιουργούν ένα αίσθημα ανασφάλειας και αυτό βγαίνει στους πολίτες. Το κόμμα σας τι λέει για όλα αυτά? Και μάλιστα έχει και την αστυνομία που λέει: παιδιά, εγώ τι να πω? Εγώ κόσμο δεν έχω, εκπαίδευση δεν έχω, μισθούς δεν παίρνω. Ναι. Έτσι είναι. Είναι πολλά τα γεγονότα που βλέπουμε. Εντάξει, δεν μπορούν να ταυτιστούν όλα, να συνδεθούν μεταξύ τους. Δηλαδή, βεβαίως έχουμε τα θέματα της νεανικής παραβατικότητας, των φαινομένων σχολικού εκφοβισμού. Υπάρχει μια κλιμάκωση σε αυτά που απαιτούν πολύ έτσι κοντινή και πολύ μεγαλύτερη από ό,τι γίνεται σήμερα κρατική στήριξη σε όλα τα επίπεδα και στο επίπεδο του σχολείου και πώς δίνει όλες τις προϋποθέσεις μέσα σε αυτό το χώρο που ζουν τα παιδιά, περνάνε τόσες ώρες μέσα στη μέρα και συναναστρέφονται το ένα με το άλλο, να αντιμετωπίζει τέτοια θέματα με τον τρόπο που πρέπει, με εκπαιδευτικό τρόπο διαπαιδαγωγητικό. Και είναι και πολλά ακόμα φαινόμενα εγκληματικότητας, έτσι, που δυστυχώς και οι δυνάμεις της αστυνομίας δεν είναι τόσο προσανατολισμένες σε αυτά. Βλέπουμε πόσα δόγματα υπάρχουν για να φαίνεται αντίπαλος και να καταπολεμείται ο εχθρός λαός, όταν κινητοποιείται, όταν βγαίνει, όταν αγωνίζεται. Δείτε τώρα με τους αγώνες που έχουν ξεσηκωθεί οι φοιτητές για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και άλλα.
Είναι δυνατόν να βρίσκουν αντιμέτωποι. Είχαμε σήμερα όμως μια επέμβαση αστυνομίας στην Πανεπιστημιούπολη, στην Ζωγράφου. Λέω και γενικά απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα, που στην τελική είναι δίκαια τα αιτήματα των παιδιών, αποφασισμένα από μαζικές διαδικασίες κλπ. Είναι όμως και ένα ακόμα θέμα ότι και μέσα εκεί θα δείτε μπλεγμένα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Όπως είδαμε και στο ποδόσφαιρο, όπως βλέπουμε και αλλού, που δένονται με διάφορα νήματα και προκαλούν όλες αυτές τις εξελίξεις ορατά και αόρατα νήματα. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια, καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να το κάνουμε όλο ένα πράγμα, ένα πακέτο. Κάθε πράγμα έχει τις δικές του προϋποθέσεις, απαιτήσεις κλπ. Κύριε Μπατιέλο, για να κλείσουμε έτσι την ενδιαφέρουσα συνέντευξη, ποια θα είναι η θέση του κόμματός σας στο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια? Ναι. Καλά, παρακολουθούμε τώρα αυτή τη κουβέντα που σέρνεται και περιμένουμε το νομοσχέδιο. Το οποίο ακόμα δεν το έχει δει κανένας, υπάρχουν αυτές οι διαρροές. Νομίζουμε ότι είναι συνειδητή η ευθύνη και η στάση μάλλον και έχει ευθύνη η κυβέρνηση γι' αυτό να πηγαίνει έτσι. Τώρα, γιατί είμαστε στα θέματα, τα λέγατε και εσείς, κομματική πειθαρχία, μασάζ. Yeah. Αυτός ο τρόπος, πέρα από το ότι το πώς μονοπολεί τη συζήτηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το θέσατε εξ αρχής, δεν βοηθά και στο ίδιο το θέμα. Γιατί είναι ένας τρόπος ο οποίος από τη μία ανοίγει το καπάκι έτσι, του υπονόμου, ας το πούμε, διάφορων σκοταδιστικών, αναχρονιστικών αντιλήψεων που βγαίνουν ακόμα και από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από αλλού, για τη γυναίκα ως μόνο μηχανή για την αναπαραγωγή παιδιών, την πυρηνική οικογένεια, περί πατρίς θρησκεία οικογένεια, όπως το έχουν κάποιοι στο μυαλό τους, αλλά και διάφορων άλλων έτσι, ανορθολογικών, αντιεπιστημονικών αντιλήψεων περί κοινωνικής κατασκευής του φύλου κλπ. Το ΚΚΕ είναι απέναντι και στις δύο αυτές απόψεις. Εμείς όλη αυτή τη συζήτηση και επί του νομοσχεδίου θα τοποθετηθούμε με βασικό κριτήριο τα δικαιώματα του παιδιού. Έτσι βλέπουμε και εμείς. Και όχι εμείς, έτσι είναι τελικά και η γονεϊκότητα. Αφορά τις υποχρεώσεις και την ευθύνη των γονέων απέναντι στο παιδί. Και όταν λέμε ότι αυτός ο τρόπος δεν βοηθά να αναδειχθούν και τα θέματα, διάφορες ρυθμίσεις, ενδεχόμενα, βελτίωση, τροποποίηση άλλων για πράγματα που είναι υπαρκτά, τώρα δεν συζητιούνται με τον τρόπο που θα έπρεπε για να μπορέσουν και να λυθούν. Μάλιστα. Και εννοείται, και κλείνω με αυτό, που ταιριάζει και με όλα τα υπόλοιπα που λέγαμε, αυτός ο τρόπος αποκρύβει και τελείως την κρατική ευθύνη, που δεν κάνει κανείς καμία αναφορά, κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα, για την κοινωνική προστασία των νηπίων, της παιδικής ηλικίας, όλα αυτά δηλαδή που όπως και η υγεία και τα υπόλοιπα τα θεωρούν κόστος. Μάλιστα. Και αυτά είναι που νομίζουμε που πρέπει να μπουν στο επίκεντρο και στο συγκεκριμένο θέμα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Νίκο Μπατιέλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.